Αλλάζουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε ο Περιφερειακός Δίκης Μακεδονίας με φορείς για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027. Πάμε να το δούμε το θέμα. Έχουμε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον Στέργιο τον Γιάννα, σχεδιασμό αναπτυξιακής μετάβασης στο κεντρικό δελτίο του ΓΟΕΣ, για να δούμε τι αποφασίστηκε και ποιος είναι πλέον ο προγραμματισμός. Κύριε Γιάννα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακρατζά, καλησπέρα στους θεατές. Να είστε καλά. Είδαμε την συγκεκριμένη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, βγήκε και το ανάλογο δελτίο τύπου. Ποιος είναι ο προγραμματισμός τώρα από εδώ και πέρα και πώς θα κινηθείτε το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Βεβαίως. Αυτό που έγινε σε πρώτη φάση, κύριε Βακρατζά, ήταν να σταλεί μια επιστολή από την αντιπεριφέρειά μας, από την Αντιπεριφέρεια Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπου κοινοποιούσε σε όλους τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας το προσχέδιο του επιχειρησιακού προγράμματος του Ταμείου Δυτικής Μετάβασης, που θα ισχύσει για την περίοδο 2021-2027. Ναι. Τα πλαίσια αυτά της, και ό,τι περιγραφόταν στην επιστολή αυτή, αλλά και το προσχέδιο που σας προανέφερα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλεδιάσκεψη, συνάντηση, ας το πούμε, με ένα μέρος των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα με τα επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας, και τα επιστημονικά και τα εμπορευματικά, έτσι ώστε να γίνει μια πρώτη κουβέντα, μια πρώτη συζήτηση για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα, και σε δεύτερο χρόνο να αντλήσουμε από τους φορείς όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις, να εξειδικεύσουμε δηλαδή το επιχειρησιακό πρόγραμμα, για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι γίνεται όταν με το καλό θα εκριθεί και θα αρχίσει να υλοποιείται. Μάλιστα. Υπάρχει σχεδιασμός, δηλαδή είχατε στη συνάντηση τα επιμελητήρια Κοζάνης, Φλόρινας, Καστοριάς, Γραβενών, το ΤΕ, το οποίο είστε μέλος εσείς και πρώην πρόεδρος, το γεωτεχνικό, το οικονομικό. Υπάρχει σχεδιασμός από την πλευρά τους? Υπάρχουν προτάσεις να τις καταθέσετε για να δείτε τι θα γίνει, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Κοιτάξτε να δείτε, όλοι οι φορείς έχουν εικόνα της κατάστασης, όλοι έχουν να προτείνουν πράγματα. Το θέμα είναι ότι πλέον δεν μπορούμε να μείνουμε απλά στις προτάσεις, πρέπει να πάμε στην εξειδίκευση, δηλαδή να οριμάσουμε πράγματα για να μας βρουν έτοιμο στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Νομίζω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, υπάρχει καλό κλίμα και καλή συνεργασία με όλους τους φορείς. Οπότε το επόμενο διάστημα, μετά το καλοκαίρι, νομίζω ότι θα μπούμε σε μια τροχιά εξειδίκευσης πολύ ικανοποιητική. Μάλιστα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα, γιατί που έχετε βάλει εσείς? Βλέπω, είδα και ένα σχετικό δελτίο τύπου που έχει βγει από την περιφέρεια, που μιλάει για ενίσχυση, προώθηση επιχειρηματικότητας, ενεργειακή μετάβαση. Για πείτε μας λίγο, ποιες προτεραιότητες έχετε ως αντιπεριφέρεια αλλά και ως περιφερειακή αρχή, κύριε Γιάννα? Αυτό που είδατε και εσείς στο δελτίο τύπου δεν είναι οι προτεραιότητες της δικής μας, είναι οι άξονες προτεραιότητες του ίδιου του επιχειρησιακού προγράμματος, που όπως είπατε και εσείς έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση, με την ενέργεια, ας το πούμε γενικότερα, με την επιχειρηματικότητα, που το μεγαλύτερο κομμάτι των πόρων του Ταμείου θα κατευθυνθούν προς την επιχειρηματικότητα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν και άλλοι τομείς που θα εξειδικευτούν. Άρα, αυτό θέλουμε και εμείς να δούμε, πάνω σε αυτούς τους άξονες προτεραιότητας, να γίνουν πλέον στοχευμένες προτάσεις από τη δικιά μας την πλευρά, έτσι ώστε να ενσωματωθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Να, υπάρχει ανησυχία από την πλευρά σας ότι υπάρχει αργοπορία στη μετάβαση, κύριε Γιάννα? Το λένε οι φορείς και οι δήμαρχοι ανησυχούν ότι δεν προχωράει ο σχεδιασμός όπως θα έπρεπε. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα συμβαίνει το εξής. Σίγουρα υπάρχουν κενά. Σίγουρα υπάρχει μεγάλο, για μένα πάλι το μεγάλο ζήτημα είναι ο χρόνος. Το έχουμε πει πολλές φορές, εξακολουθεί να παραμένει ο χρόνος. Ναι. Αλλά δεν βλέπουμε να διορθώνεται όμως αυτό. Ναι, είναι αυτό στάσιμο, βλέπουμε. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα που ειλικρινά φέρνει τα πάνω κάτω στην περιοχή μας. Έτσι, και αυτό καλό είναι ότι το γνωρίζει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, σίγουρα γίνονται κινήσεις από όλες τις πλευρές. Έτσι, και κεντρικά από τον κύριο Μουσουρούλη γίνονται κάποιες κινήσεις για να βελτιωθούν κάποια πράγματα που δυστυχώς είναι ανώριμα στην περιοχή μας. Αλλά και πολύ περισσότερο από τη δικιά μας την πλευρά, με μπροστάρι τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, προσπαθούν να λυθούν ζητήματα που θα έπρεπε να είναι λυμένα εδώ και δεκαετίες. Από εκεί και πέρα, φυσικά όλους μας ανησυχεί η κατάσταση και οι χρόνοι που διαμορφώνονται κάποια πράγματα, και θα πρέπει φυσικά να ισχύσει κάτι
τελείως ξεχωριστό θεσμικά, για να μπορεί στους χρόνους που προβλέπεται από την ίδια την κυβέρνηση να ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση, να μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, δεν ξέρω, έχετε κάνει επαφές, να κλείσω με αυτό το ερώτημα, και εσείς και ο Γιώργος ο Κασαπίδης. Δεν βλέπουμε ακόμη, και το θέτω και δεν ξέρω γιατί, δεν έχει έρθει ο Υπουργός ακόμα στην περιοχή, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Έχουν περάσει 6-7 μήνες που έχει γίνει αναλάβει ο κύριος Κρέκας και δεν έχουμε δει τον Υπουργό στην περιοχή. Υπάρχει πίεση από την πλευρά σας να έρθει επιτέλους ο Υπουργός εδώ και να ακούσει όλα αυτά που λέτε? Γιατί εντάξει, καλές οι τηλεδιασκέψεις, αλλά και διαζώσεις και μια επίσκεψη εδώ νομίζω θα είναι και διαφορετικά. Φυσικά, και εγώ θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη να απευθυνθεί ο Υπουργός στην περιοχή μας και να δει το πρόβλημα από την βάση του, από την περιοχή που έχει το μεγαλύτερο ζήτημα. Θεωρώ ότι από την πλευρά του Περιφερειάρχη έχει τεθεί πολλές φορές το ζήτημα να επισκεφθεί ο κ. Κρέκας στην περιοχή. Και θεωρώ ότι βέβαια το επόμενο διάστημα θα γίνει πράξη αυτό. Θα τον δούμε στην περιοχή μας. Μάλιστα. Ας το ελπίσουμε να μείνουμε με αυτή την ευχή. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, κύριε Περιφερειάρχα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πολύ.